εδώ, στο κάτω μέρος, στο μπάνιο δηλαδή, στα 17 μέτρα περίπου απόσταση από τον ηλιακό, αποφάσισα πέρυσι από κοινού με τον φίλο μου τον Χρήστο και τοποθετήσαμε και το solar kit. Εδώ είναι οι δύο σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού που ανεβαίνουν πάνω στον ηλιακό. Εδώ υπήρχε ένας καπναγωγός, κατηργημένος, και αποφασίσαμε και μας βόλεψε και περάσαμε από εκεί τις σωλήνες. Εκεί έρχεται το κρύο νερό όπως το έχω σημαδεμένο, έρχεται το ζεστό, εδώ υπάρχει μία βάνα, εδώ υπάρχει ένα φίλτρο γραμμής, αν περάσουν τυχόν άλατα από τον ηλιακό, να μην με επηρεάσουν ιδιαίτερα τη βάνα αυτή, τι είναι, εκτροπής. Εκεί πάνω θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου στα 5,5 μπαρ πίεση έχουμε, φίλε μου Χρήστο. Και για να ανοίξουμε και λίγο το ζεστό νερό. Άνοιξε μια βρύση ζεστού νερού. Και εδώ έχω τοποθετήσει ένα έξτρα θερμόμετρο, ούτως ώστε ο φίλος μου ο Χρήστος να ελέγχει τη θερμοκρασία νερού που έρχεται από τον ηλιακό. Η πίεση αυτή τη στιγμή τέρμα ανοιχτή. Η πίεση εκεί πέρα έχει πέσει στο solar στα 2 μπαρ. Οπότε βλέπεις, φίλε μου Χρήστο, ότι έχει πέσει η πίεση στα 2 μπαρ γιατί έχουμε ένα σοβαρό μειονέκτημα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από τα υδρόμετρα κάτω έρχεται με τουμπόραμα η παροχή, πόσα, Φ16, Φ18, Φ16 δυστυχώς. Και εδώ πέρα έχω τοποθετήσει τον φίλο μου τον Χρήστο ένα μπαρόμετρο γλυκερίνης, ούτως ώστε να βλέπει ανα πάσα στιγμή την πίεση δικτύου ίδρευσης από την πόλη. Και μου είπες, φίλε μου Χρήστο, ότι είναι πολύ χρηστικό με την έννοια ότι σου έχει γίνει συνήθεια πλέον και βλέπεις την πίεση και όταν δεις 0 ή 0,5 ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα στην παροχή νερού από το Δήμο για κάποιο λόγο, ότι έχει κάνει έργα και γι' αυτό δεν υπάρχει πίεση. Είδα και την οχτάρα που με πλημμύρισε. Την οχτάρα, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο πονεμένη ιστορία. Εδώ έχουμε ανοιχτή βρύση. Φυσικά ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι ο ηλιακός από τη στιγμή που είναι 17 ολόκληρα μέτρα μακριά, φίλε μου Χρήστο, και αυτό είναι μια καλή πάσα να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι όταν είσαι στον πρώτο και ο ηλιακός σου είναι στον τέταρτο ή πέμπτο, για να πάρεις ζεστό νερό από τον ηλιακό θα πρέπει να μπουν κάποια λίτρα νερό μέσα, να βγουν κάποια άλλα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν η ανάγκη σου σε ηλιακό είναι π.χ. 120-150 λίτρα, θα πρέπει εσύ να πάρεις 200 λίτρα ηλιακό για να καταπολεμήσεις, να ισορροπήσεις την απώλεια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλο και είναι 40 παππούς. Ναι, αδερφέ, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, καταλαβαίνεις, η απώλεια των γραμμών είναι η απώλεια, μπράβο. Δηλαδή, όταν εσύ είσαι στον πρώτο και ο ηλιακός σου είναι στον πέμπτο ή ακόμα και εσύ που έχεις 17 ολόκληρα μέτρα σωλήνα, σημαίνει ότι για να σου έρθει το ζεστό νερό από τον ηλιακό εδώ πέρα θα πρέπει να μπουν κάποια λίτρα νερού κρύου μέσα στον ηλιακό σου. Άρα, αν έχεις βέβαια την οικονομική άνεση, καλό είναι να παίρνεις, πώς λέμε, ένα νούμερο μεγαλύτερη μπλούζα, ρε παιδί μου, για να είσαι πιο άνετος το καλοκαίρι. Ξέρω εγώ πώς να το πω. Εδώ έχουμε τοποθετήσει μία βάνα εκεί, μία εδώ, μπλε κόκκινο χερούλι, βέβαια την τρέλα μου. Βέβαια, αν Χρήστο, είναι μίνι βανάκια, αλλά τα μίνι βανάκια της... Τι έκανα, δεν μπορώ να καταλάβω. Το όκλεισα, κάτι πάτησα λάθος. Εδώ είναι το solar kit. Έχει ένα χρόνο. Ο φίλος μου ο Χρήστος λέει ότι είναι πολύ ευχαριστημένος. Εδώ βλέπω κάποιες ψιλοδιαρροές, φίλε μου Χρήστο, οι οποίες, ξέρεις, αυτές μπορεί να δημιουργήθηκαν τότε που ανέβαζε τις τρελές πιέσεις, ξέρεις, ε. Μπορεί. Τις βλέπεις τώρα που τις δείχνω με το φως, ναι, αυτά, ναι, εδώ, ναι. Όλα τα άλλα, τα ξέρω εγώ, είναι από διαρροές που δημιουργούνται ή δημιουργηθήκανε τότε, γιατί τώρα βάλαμε και... Τι βάλαμε? Μειωτή πίεσης, ναι. Επιγόντως. Βάλαμε και μειωτή πίεσης, γιατί είχε ανέβει η πίεση του δικτύου που μας δίνει ο Δήμος γύρω στα 8 μπαρ, θυμάμαι πόσο.
Ναι, 8 παρά 7, 8. Όταν σηκώθηκα 5 το πρωί, το είδα. Όταν σηκώθηκε ο φίλος μου Χρήστος 5 το πρωί και πλημμύρισε το σπίτι του εδώ πέρα. Αλλά αυτά δεν τα λέμε, φίλε μου Χρήστο, έτσι. Να τα πούμε, να τα ξέρω, να μην την πατήσουμε. Τι, για πες, τι έπαθες εσύ. Αφού το λόγω υπερβολικής πίσης, ο σωρήνας του πλυντηρίου της παροχής νερού έφυγε από τη βάση του και ξαφνικά σηκώθηκα από το κρεβάτι και ακούσα τα πόδια μου να πλάτς το κρεβάτι. Φανταστείτε 5 ώρα τώρα και έμαθα κιόλας και στη γειτονιά δίπλα σπάσαν σπιράλ. Μου το είπε η γειτόνισσά μας δίπλα, μου λέει με βήκαν τα σπιράλ λόγω υπερβολικής πίσης και πλήνει σκεφτεί η γυναίκα. Αυτό πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε, ότι θα πρέπει ο φίλοι, ο μάστορας και εμείς οι ίδιοι σαν ιδιοκτήτες, ότι η πίεση δικτύου μέσα στο σπίτι μας και σε όλη την παροχή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 μπαρ, φίλε μου Χρήστο. Εσύ το έχεις καταλάβει, έτσι. Μπράβο. Αυτά για τώρα. Εδώ είναι το Solar Kit της αγαπημένης μου εταιρείας, μια από τις αγαπημένες μου, όλες είναι αγαπημένες, και από εδώ φεύγουν οι σωλήνες, ταξιδεύουν περίπου στα 17 μέτρα να πάνε και 17 να έρθουν και εκεί συναντάν το φανταστικό ηλιακό του φίλου μου, του Κώστα, από την εταιρεία Diana, από πού είναι? Χαλκίδα. Χαλκίδα. Φίλε μου Κωνσταντίνε, το βίντεο αυτό αφιερωμένο και χαρισμένο σε σένα, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Σε ευχαριστούμε για το προϊόν που έχεις βγάλει στην ελληνική αγορά. Συνεχίζουμε, σε λίγο θα πάμε πάλι πάνω στον ηλιακό, να δούμε τι γίνεται και να σας μεταφέρουμε τις όποιες, πώς το λένε ρε, αυτό που βγάζει συμπεράσματα. Όποιες απορίες έχετε και απαντήσεις. Άιτε. Και από κάτω απορίες και ερωτήσεις για να δώσουμε απαντήσεις στο επόμενο βίντεο. Ο ήλιος καίει για μας τους. Δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Για μας τους. Δεν το ξέρω. Μετά κάναμε ένα βίντεο σχετικά πρόχειρο, μπορώ να πω, με το φίλο μου τον Χρήστο στο μαγαζί. Είχαμε λίγο θέμα με την με το φως. Ερασιτέχνες είμαστε, δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Σημασία έχει, φίλε μου Χρήστο, ότι υπήρξε τρομερό ενδιαφέρον από τον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με το ηλιακό. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κι άλλα βίντεο, θα βελτιωθούμε κι άλλο. Κάνουμε μια μικρή παρένθεση και θα δείξουμε σήμερα έναν ηλιακό που τοποθετήσαμε χθες στο σπίτι, πέρυσι στο σπίτι σου, ακριβώς πριν ένα χρόνο, για να εξηγήσουμε στον κόσμο το τι και το πώς. Είναι ένα πακέτο, στην κυριολεξία πακέτο, ό,τι μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν ηλιακό το βάλαμε. Ήταν μια δουλειά και είναι μια δουλειά εν λευκό από το φίλο μου τον Χρήστο προς εμέ. Σε ευχαριστώ, φίλε μου Χρήστο, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Εννοείται. Και φυσικά θα ήθελα μετά από έναν ολόκληρο χρόνο να μας πεις και εσύ σιγά σιγά τις εντυπώσεις σου. Είναι ένας ηλιακός της εταιρείας Diana, από τον φίλο μας πλέον τον Κωνσταντίνο και συνεργάτη από την Χαλκίδα, 120 λίτρα. Το μπάνιο είναι ακριβώς από εδώ από κάτω, έχουμε 17 μέτρα σωλήνα αν θυμάμαι πάνε και 17 γύρνα. Το Solar Kit το τοποθετήσαμε κάτω στο διαμέρισμα, εδώ έχει τοποθετηθεί βάνες, βαλβίδα ασφαλείας, βρύση φυσικά, δοχείο διαστολής και ιδέα που είχαμε, δεν θυμάμαι ποιος τετραπέρατος από τους δυο μας το σκέφτηκε. Εσύ. Εγώ είμαι ο τετραπέρατος. Εδώ ακριβώς από κάτω είναι το δοχείο διαστολής. Αποδείχτηκε ότι η γλάστρα που τοποθετήσαμε κάνει πολύ καλό, κάνει δουλειά.
το δοχείο διαστολής προστατεύεται και θα κάνουμε και μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος, πολλοί ρωτάνε το δοχείο διαστολής τι γίνεται το χειμώνα. Το χειμώνα, επειδή πέφτει, Χρήστο, η απόδοση του ηλιακού, λογικό είναι και λόγω της κλίσης που είπαμε ότι κανονικά 45 και 35 και 55 μοίρες, μπορεί κάποιος που έχει σε μια περιοχή που κάνει πολύ κρύο, μπορεί να υπάρξει μια βάνα, να την κλείνει και να το αφαιρεί το δοχείο διαστολής ή να το βγάζει εκτός. Βέβαια, αυτή είναι η ερώτηση και η απάντηση που θα κάνω. Αν το δοχείο διαστολής, φίλε μου Χρήστο, είναι σωστά συνδεσμένο και έχει μέσα τον απαιτούμενο αέρα, το χειμώνα που θα πέσει η απόδοση του ηλιακού, το δοχείο διαστολής κανονικά δεν θα έχει μέσα νερό. Άρα δεν κινδυνεύει από την παγωνιά να παγώσει και να σπάσει. Ο φίλος μου ο Χρήστος μου λέει ότι έχει καταλάβει πλέον ότι σχεδόν κάθε μήνα, δύο μήνες πρέπει κάθε να... Κάθε τρεις μήνες, ναι, κάνει δύο μπαρ περίπου. Κάθε τρεις... Τέσσερις μήνες, δύο μπαρ. Δύο μπαρ. Μισό μπαρ το μήνα φεύγει. Έχουμε τοποθετήσει... Α, ερώτηση. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται το δοχείο διαστολής? Για μένα είναι απαραίτητο. Εμένα είναι απαραίτητο, ούτε περιττό είναι τίποτα. Προστατεύεται όλη η εγκατάστασή μας, γιατί έβλεπα κάτω στο solar kit που έχει και αυτό μπαρόμετρο, όπου χωρίς αυτό θυμάμαι ότι ήταν ανεξέλεκτο, δηλαδή ήταν, έφτανε και πάνω από 9-10 μπάρες σωλήνες. Mm-hmm. Και τώρα βλέπουμε εδώ με το δοχείο διαστολής στα 5 μπαρ. Σταθερά. Σταθερά. Για τον ηλιακό μας αυτή τη στιγμή, και οι σωλήνες μου από κάτω έχουν και αυτοί 5 μπαρ. Καθώς επίσης ο συγκεκριμένος ηλιακός έχει και Wi-Fi. Είναι ανά αυτό το κουτάκι στιγμή, αλλά δεν φαίνεται. Ανά πάσα στιγμή ο Χρήστος βλέπει θερμοκρασία νερού χρήσης. Τώρα έχει 66 βαθμούς. 66 βαθμούς, έλα από εδώ όμως. Α, βέβαια. Βέβαια. Τι άλλο κάναμε εδώ, φίλε μου Χρήστο? Βάλαμε αυτό το, το πλέγμα. Πλέγμα σκίασης. Σκίασης. Πανάκριβο. 2 ευρώ, 1,5 κάπου εκεί. Τι πετύχαμε με αυτό, φίλε μου Χρήστο? Μειώσαμε 10 βαθμούς κάτω από το προβλεπόμενο περίπου. 9 με 10 βαθμούς λιγότερη θερμοκρασία του ηλιακού. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι ο συλλέκτης μας πρέπει να διατηρείται καθαρός χειμώνα-καλοκαίρι. Γιατί αν έχεις έναν ηλιακό απλό, με το που θα πέσει η αφρικανική σκόνη και τα λοιπά, πέφτει η απόδοση του ηλιακού κατακόρυφα. Ναι. Συμφωνείς σε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, με ένα μονό τέτοιο διχτάκι σκίασης, καταφέραμε να ρίξουμε την απόδοση του ηλιακού... Με 10 βαθμούς, 9 ναι, με 10 βαθμούς. 10 βαθμούς. Ναι. Ηλιακός. Σίγουρα, φίλε μου Χρήστο, δεν είναι τζάμπα και δωρεάν ζεστό νερό από τον ήλιο. Έκανες μια επένδυση πάνω στο χέρι, συγγνώμη. Πάνω στο χέρι, ναι. Έκανες μια επένδυση, κόστισε τα όποια λεφτά στοίχησε, πώς το λένε αυτό, και έχεις υπολογίσει με τα λεφτά που έχεις γλιτώσει σε ρεύμα, γιατί μου είπες πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός. Ναι, από 1600 κιλοβατόρες πήγαμε μαζί, όλο το σύστημα μαζί με τα κάτω που κάναμε, 600-700 κιλοβατόρες είχα κάτω το τετράμινο. Και μου είπες ότι υπολογίζεις σε 2-3 χρόνια το πολύ. Ποιος, σε ένα χρόνο ακόμα έχουμε τελειώσει. Σε ένα χρόνο ακόμα έχεις κάνει... Εμένα απόσβηση. Μέχρι 2 χρόνια έχει γίνει απόσβηση. Λόγω τιμών της ΔΕΗ τώρα. Και υπόψη να ξέρετε ότι η επιδότηση από το Σεπτέμβριο τα έχουν δηλώσει και τα λοιπά, τέλος, δεν υπάρχει. Εγώ σε έχω πει πολλές φορές ότι δεν τρελαίνομαι για τον ηλιακό, με την έννοια ότι ο ηλιακός για να δώσει τα μέγιστα και για να δουλέψει σωστά πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις, κάποια tips. Δεν θέλω το χειμώνα όταν δουλεύεις καλοριφέρ να έχεις στάσιμα νερά εδώ πέρα. Αυτό βέβαια το γλιτώνουμε με το solar kit. Το γλιτώνουμε, το πετύχαμε με το solar kit, δηλαδή το solar kit όπως έχουμε εξηγήσει σε άλλα βίντεο, έρχεται το κρύο νερό, έλα σιγά σιγά προς τα δω φίλε μου πίσω. Το κρύο νερό έρχεται εδώ, παίρνει συνέχεια νερό μέσα από το boiler του ηλιακού
πηγαίνει στο Solar Kit και επιλέγει η βαλβίδα, η τρίωδη βάνα εκτροπής, εάν θα δώσει νερό να κάνεις μπάνιωση από τον ηλιακό ή από τον boiler σου μελλοντικά. Λειτουργήσε. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστημένος. Ού, τέλεια. Δεν ασχολήθηκα ποτέ να γυρίζω τρίωδες, βάνες και τίποτα. Αυτόματα το νερό που... Πολύ σημαντικό αυτό. Καθώς επίσης, να πω και για τη βαλβίδα ασφαλείας, εδώ πέρα, έλα σιγά σιγά, η συγκεκριμένη είναι μια από τις αγαπημένες μου μάρκας, της Brassform. Πλέον αποφάσισα, με το σκεπτικό εγώ προσωπικά, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι solar η βαλβίδα ασφαλείας, γιατί μας λένε η βαλβίδα ασφαλείας να είναι βαρέως τύπου κτλ. Δυστυχώς είναι λίγο ακριβές. Εγώ θα προτιμούσα μία βαλβίδα απλή στα 8 μπαρ περίπου, και αν για κάποιο λόγο πέσει παγωνιά και τα λοιπά, θα ήθελα, Χρήστο, από τη στιγμή που εσύ μου έχεις μονώσει, εγώ δηλαδή, όλες τις σωλήνες, και αυτό είναι εκτεθειμένο επίτηδες, θα ήθελα η όποια παγωνιά να ξεσπάσει εδώ στη βαλβίδα ασφαλείας και ναι, να μου σπάσει η βαλβίδα ασφαλείας. Θα το προτιμούσα, Χρήστο, αυτό. Ναι. Γιατί θα είναι ό,τι πιο ανώδυνο, δηλαδή ακόμα και να σπάσει ξεβιδώνω. Οπότε ένα από τα tips που βγήκε στην πορεία είναι μονώνουμε όλες τις σωλήνες και μένει εκτεθειμένη η βαλβίδα ασφαλείας και ίσως και η βρύση. Τη βρύση δεν τη μόνωσες. Όχι, τη μόνωσε με ένα σημείο μετά. Βέβαια είναι αντιπαγωτική. Αλλά το tips που σκεφτήκαμε και σκέφτηκα και εγώ τετραπέρατος είναι ότι θα μπορούσε η βαλβίδα ασφαλείας να είναι εκτεθειμένη, ούτως ώστε σε μια μεγάλη παγωνιά η παγωνιά να ξεσπάσει στη βαλβίδα ασφαλείας για να γλιτώσει όλο το υπόλοιπο σύστημα. Κατανοητός ως εδώ. Ναι. Εδώ βέβαια κάναμε και ένα, αν θυμάμαι καλά τώρα, βάνα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι στον ηλιακό, κλείνουμε και ανοίγουμε αυτήν εδώ, καλά θυμάμαι. Ναι, και που δουλεύει ο θερμοσύφωνας. Δουλεύει ο θερμοσύφωνας, το boiler στην ναι, το, ναι, αυτό. Εγώ έχω να ανέβω εδώ από πέρυσι, δεν ανέβηκα. Εσύ όμως ανεβαίνεις συχνά, πυκνά, σου αρέσει. Και το η βαλβίδα ασφαλείας την είδες ποτέ αυτή να ανοίγει? Την είδα, αφού τη δοκίμασα προχτές που είχα θέμα. Την δοκίμασες. Είχε έρθει και πέρυσι ο φίλος μας ο Θάνο ο Γιώργος. Και καταλάβαμε, μας έδειξε ότι η βαλβίδα ασφαλείας αυτή δεν ανοίγει μια και καλή παφ. Αρχίζει και στάζει σιγά σιγά και έτσι πετυχαίνει την εκτόνωση. Βέβαια, πρόσεξε τι θα πω, η βαλβίδα ασφαλείας όταν το boiler ανεβάσει πίεση πέρα από θερμοκρασία, ανοίγοντας μια βρύση γίνεται η εκτόνωση που θέλουμε. Και έχω υπολογίσει και μετρήσει ότι ξαναανεβαίνει η πίεση από 3, 5 έως 8 λεπτά. Περίπου τόσο κάνει. Δηλαδή, έλα πιο κοντά. Έχουμε ζεστό νερό. Ανεβαίνει η πίεση μέσα στο boiler 8-10 βαθμούς. Με το που θα ανοίξει, βαθμούς λέω, 8-10 μπαρ. Με το που θα ανοίξει μια βρύση θα κατέβει, γιατί και εδώ το κάναμε πέρυσι. Ναι. Θα κατέβει στα 4-5 μπαρ πίεση. Και εμένα πάνω φαίνεται και στο κουσόλα. Μπράβο. Και μετά από λίγο, αν δεν υπάρχει το δοχείο διαστολής, έρχεται κανονικά και ανεβαίνει. Βέβαια θα πειραματιστούμε, έχουμε έναν ηλιακό ίδιο με το δικό σου περίπου, αυτή τη στιγμή μας περιμένει στο μαγαζί και εκεί πέρα θα τον τοποθετήσουμε και θα κάνουμε τα όποια πειράματά μας. Καλό θα είναι οι φίλοι υδραυλικοί και τα καταστήματα και τα λοιπά να καταλάβουν ότι αυτά εδώ τα πραγματάκια που τοποθετήσαμε στο φίλο μου τον Χρήστο για μένα είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα και όχι αυτά που ακούω πολλές φορές ότι είναι περιτά. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτό το περιτά με χτυπάει στον εγκέφαλο. Ναι, ακριβώς. Εμένα είναι απαραίτητα. Αν θέλετε να φυλάξετε... Τώρα βρήκε. Ναι, πάνω στο χέρι πάμε. Λοιπόν. Πάτα λίγο το κουμπάκι. Ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας δεν είναι μια απλή υπόθεση, δεν είναι μια απλή τοποθέτηση, δεν είναι σίγουρα κάτι εύκολο για μένα. Θεωρώ ότι απαιτεί εμπειρία, τεχνογνωσία και σίγουρα μεράκι από τον μάστορα που θα έρθει στο σπίτι μας να μας κάνει την όποια τοποθέτηση.
Ο ηλιακός θερμοσύφωνας είναι ένα σύστημα το οποίο και αυτό θέλει τη συντήρησή του, θέλει το σέρβις του, θέλει την προσοχή του, θέλει την επισκεψιμότητά του συνέχεια, με την έννοια ότι ο ιδιοκτήτης καλό θα είναι να έρχεται μία στο τόσο σίγουρα να ελέγχει το σύστημα για τυχόν διαρροές κτλ. Σίγουρα μια φορά στο τόσο να καθαρίζεται ο συλλέκτης μπροστά, σίγουρα να γίνεται το σέρβις του max στα 3 χρόνια. Σέρβις, θα εξηγήσουμε τι είναι και το σέρβις. Το σέρβις μπορεί να ξεκινήσει από το εσωτερικό καθαρισμό του boiler και φυσικά κάθε 3-4, max τα 5 χρόνια, να γίνεται αντικατάσταση και του αντιπηχτικού που βρίσκεται μέσα στους συλλέκτες. Στο συγκεκριμένο ηλιακό της εταιρείας του φίλου μου του Κώστα Ντιάν από τη Χαλκίδα, για να γίνει ο καθαρισμός των συλλεκτών και η αντικατάσταση του αντιπηχτικού, έχουμε το πλεονέκτημα ότι έχει 4 παροχές, δηλαδή και στις 4 πλευρές του συλλέκτη έχει παροχές. Αυτή τη στιγμή η από εδώ, ας πούμε, είναι ταπωμένη. Φυσικά ο συλλέκτης έχει συνδεθεί χιαστή. Χιαστή σημαίνει ότι έχουμε πάρει το πάνω μέρος του συλλέκτη από τη δεξιά μεριά και το έχουμε συνδέσει εδώ, και τα επιστρεφόμενα τα έχουμε συνδέσει ακριβώς από την αντίθετη πλευρά, ούτως ώστε να μπορείς να γίνει χιαστή για να αποδίδει ο ηλιακός στα μέγιστα. Και από εδώ υπάρχει άλλη μια παροχή, η οποία είναι και αυτή ταπωμένη. Άρα, αν αποφασίσουμε στα 3-4, max τα 5 χρόνια, ότι θέλουμε να κάνουμε αντικατάσταση του αντιπηχτικού, πολύ απλά σκεπάζουμε φυσικά το συλλέκτη, κοιτάζουμε να είναι συννεφιασμένη η μέρα, ανοίγουμε αυτή εδώ την τάπα, αδειάζουμε το αντιπηχτικό μέσα και φυσικά με τη βρύση που έχουμε εδώ πέρα, η βρύση θεωρώ ότι επιβάλλεται, φτιάχνουμε, ξεπλένουμε το δίκτυο, το κλειστό του ηλιακού που παίρνει συνήθως 8, 10, 12 λίτρα, παίρνουμε καινούριο αντιπηχτικό, το αραιώνουμε και το συμπληρώνουμε. Κανονικά, ο ηλιακός, αν όλα δουλεύουν σωστά, δεν χρειάζεται να συμπληρώνεις νερό κάθε τόσο στο κύκλωμα. Αν συμπληρώνεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις κάπου διαρροή. Η διαρροή μπορεί να είναι απειροελάχιστη. Και ναι, για να πέσει η απόδοση ενός ηλιακού, είναι αρκετά το να χάσει 50, 100, 200 ml. Θα τα εξηγήσουμε αυτά αναλυτικά. Εδώ πέρα, ξανά που το βλέπω, θεωρώ ότι η γλάστρα που βάλαμε είναι σωτήρια για το δοχείο διαστολής. Πραγματικά, η ιδέα μου ήταν πολύ καλή και το ξαναλέω για το δοχείο διαστολής, γιατί είδα κάποια σχόλια. Αν το δοχείο μου διαστολής δουλεύει σωστά, τώρα που έχει ηλιοφάνεια και διαστέλλεται και ζεσταίνεται και διαστέλλεται το νερό, η διαστολή έρχεται μέσα στο δοχείο διαστολής και πιέζει τη μεμβράνη και κάνει εξισορρόπηση του δικτύου σε ό,τι έχει να κάνει με την πίεση. Στο χειμώνα, στο κρύο και βράδυ, όταν ο ηλιακός μου έχει πέσει η απόδοση και δεν έχει ζεστό νερό ή έχει χλιαρό, κανονικά το δοχείο διαστολής μου δεν θα πρέπει να έχει νερό μέσα. Αυτό σημαίνει, από τη στιγμή που δεν έχει νερό μέσα, ότι δεν κινδυνεύει και από την παγωνιά. Τα πράγματα είναι για μένα απλά. Φυσικά το Wi-Fi, που στην προκειμένη περίπτωση κοστίζει περί τα 50-60 ευρώ, ο Χρήστος μου είπε ότι αξίζει τα λεφτά του, με την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ελέγχει θερμοκρασία νερού μέσα στον ηλιακό του. Χρήστο, ερώτηση. Για να χρειαστεί και με μακριά, το ανάβω και με περιμένει άτομο. Αυτό θα ρωτούσα. Δηλαδή με το Wi-Fi μπορείς να δώσεις εντολή στον θερμοστάτη. Αν είναι κάτω από 30 βαθμούς, να το βάλω μπρος. Δηλαδή, από το... ξανά, από το Wi-Fi μπορείς να ανοίξεις και την αντίσταση του ρεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα,
απομακρυσμένα δηλαδή, αν ο φίλος μου ο Χρήστος γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να κάνει το μπανάκι του και δει ότι ο ηλιακός το χειμώνα, ας πούμε, δεν έχει τη θερμοκρασία νερού που επιθυμείς, δίνεις εντολή και απομακρυσμένα και ανάβει η αντίσταση του τέτοιου. Φυσικά, ο ηλιακός, φίλε μου Χρήστο, δεν μας συμφέρει να τον ζεσταίνουμε με ρεύμα όταν δεν δουλεύει σωστά. Μας συμφέρει όμως όταν έχει 35-40 βαθμούς και έχει την θερμοστάτη αντίστασης 55. Μπράβο, φίλε μου Χρήστο. Μας συμφέρει να κάψουμε ρεύμα από τους 40-45 να πάει στους 55. Για μένα το νερό δεν πρέπει να θερμαίνεται κανονικά πάνω από 60 βαθμούς. Κανονικά. Γι' αυτό καλό θα είναι όταν επιλέγουμε έναν ηλιακό, αν μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας βέβαια, να πάρουμε έναν ηλιακό λίγο μεγαλύτερο, αντί για 120 λίτρα να πάρουμε π.χ. 150, να τον σε μία μέρα σαν τη σημερινή, να τον κάνουμε σκίαση, ούτως ώστε να του ρίχνουμε την απόδοση του ηλιακού και να προσπαθούμε να κρατάμε θερμοκρασία νερού στον ηλιακό όσο το δυνατόν πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Τα ηλιακά αυτή τη στιγμή θέλουν και χρειάζονται πιο πολύ προστασία από την υπερθέρμανση και όχι τόσο από την παγωνιά. Ο ηλιακός είναι επένδυση και όχι δωρεάν ζεστό νερό από τον ήλιο. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε και το έχουμε κάνει πολλές φορές συζήτηση, πολλοί από σας την πατάτε σε αυτό εδώ το σπιράλ που, όπως μου εξήγησε ο φίλος μου ο Κώστας, συνήθως από το εργοστάσιο το κάνουν λίγο πιο μακρύ, 5 με 10 εκατοστά, γιατί είναι άπλες. Αυτό το σπιράλ πρέπει από τη στιγμή που το νερό έρχεται δια της βαρύτητας, δηλαδή το ζεστό σμπρώχνει το χλιαρό και κάνει κύκλωμα μόνο του, θα πρέπει αυτό εδώ το σπιράλ να έχει μια αρνητική κλίση προς τα κάτω, ούτως ώστε να μπορεί μόνο του το νερό να, να ταξιδεύει προς τον μπόιλερ. Δηλαδή, αν αυτό το σπιράλ κάνει μια ανάποδη κλίση εδώ και είναι πιο ψηλά από την παροχή εκεί, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισμένο αέρα μέσα και δεν θα επιτρέψει το νερό να ταξιδέψει από μόνο του, όπως είναι η λειτουργία του ηλιακού. Αυτό είναι ένα tips το οποίο την έχει πατήσει πολλοίς κόσμος. Με έχουν πάρει τηλέφωνα γιατί δεν δουλεύει ο ηλιακός και όταν τους στέλνω, μου στέλνουν φωτογραφίες, βλέπω αυτό εδώ, το διορθώνουν και μετά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι όντως ο ηλιακός τους άρχισε να δουλεύει σωστά. Φυσικά εδώ ο ηλιακός τοποθετήθηκε με την προϋπόθεση ότι ο φίλος μου ο Χρήστος κάποια στιγμή θα κάνει και την μόνωση στην ταράτσα. Εδώ πέρα σε άλλο βίντεο σας έχω δείξει τη διαδικασία που ακολούθησα για να γίνει η τοποθέτηση του ηλιακού. Το σκίαστρο είναι μια πολύ καλή μαγιά. Έχουμε αποφασίσει πλέον ότι δεν σκεπάζουμε τον μισό ηλιακό όπως μας λέγαν παλιά, γιατί έτσι τα λέγαν και σε μένα. Προτιμώ να βάλουμε ένα τέτοιο δίχτυ σκίασης. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ρίξει την απόδοση του ηλιακού περί τους 8 με 10 βαθμούς περίπου με μονό και είπε ο φίλος μου ο Χρήστος, αν συνεχίσει ο ήλιος και η θερμοκρασία του ηλιακού ανέβει πάνω από τους 70-75 βαθμούς, πολύ πιθανό να πάμε να πάρουμε ακόμα ένα σκίαστρο και να το κάνουμε διπλό και να προσπαθήσουμε να διατηρούμε τη θερμοκρασία νερού μέσα στον ηλιακό γύρω στους 70 βαθμούς θα τους ήθελα max. Όσοι από εσάς αποφασίσετε να πάτε διακοπές αυτό το διάστημα και πολύ καλά θα κάνετε, καλό θα είναι να μου σκεπάσετε τελείως τον συλλέκτη, να πέσει κατακόρυφα η θερμοκρασία νερού στον ηλιακό, καθώς επίσης αν έχετε εξοχικά και τα λοιπά, όταν δεν είστε εκεί, καλό θα είναι ή να τους σκεπάζετε τελείως ή να με βάζετε αυτό το φανταστικό πλέγμα που τελικά όντως κάνει δουλειά. Φυσικά, για μένα
αυτή παρέμεινε εδώ από πέρυσι σάπια η βαλβίδα. Φυσικά και δεν θέλω ούτε να τις βλέπω. Φυσικά και έχω πει το φίλο μου τον Κώστα ότι δεν μου αρέσει. Και φυσικά η απάντηση του φίλου μου του Κώστα είναι ότι δυστυχώς, φίλε μου Στράτο, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και για να το πετύχουμε αυτό, είτε εμείς σαν κατασκευαστές και τα λοιπή, θα πρέπει εσείς οι υδραυλικοί σιγά σιγά να εξηγείτε και να πείσετε τον κόσμο ότι αυτή η βαλβίδα δεν κάνει τίποτα στην ουσία. Θέλει αντικατάσταση για μένα κάθε χρόνο κανονικά. Ναι, εδώ μέσα είναι καλά κρυμμένη μια βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου εν δεύτερο. Εδώ υπάρχει η βρύση, οπωσδήποτε, βαλβίδα ασφαλείας. Και το ξαναλέω, στη βαλβίδα ασφαλείας πλέον, επειδή βλέπω πολλά σχόλια, μη τρελαίνεστε ιδιαίτερα. Φροντίστε να είναι περίπου στα 8 μπαρ πίεση. Πολλοί μου λένε και για 10 μπαρ. Εγώ προτιμώ να είναι στα 8, να προστατέψω τον ηλιακό μου, τον boiler και την όλη εγκατάσταση του ζεστού νερού, και αστάζει και λίγο, δεν πειράζει. Αυτή είναι η δουλειά της βαλβίδας ασφαλείας. Η δουλειά της είναι όταν εσύ τη βάλεις μια βαλβίδα 6, 8, 10 μπαρ, φυσικό και επόμενο είναι μόλις πιάσει την πίεση να ανεβάσει και τα μπαρ. Εδώ έκανα προηγουμένως με το φίλο μου τον Χρήστο, που κάναμε ένα διάλειμμα να κάνουμε τσιγάρο, έκλεισα αυτή εδώ τη βαλβίδα, την βάνα μάλλον, φίλε μου Χρήστο. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα αυτή τη στιγμή έχω βγάλει εκτός το δοχείο διαστολής και μέσα σε 10 λεπτά περίπου η πίεση εδώ από τα 4,6,8 που ήταν περίπου έφτασε τα 5,5 μπαρ αυτή τη στιγμή. Αν ανοίξουμε αυτή τη βάνα, κατευθείαν η πίεση ξαναπέφτει στα 4,8 με 5 μπαρ. Δοχείο διαστολής για μένα προσωπικά, όπου υπάρχει εγκλωβισμένο νερό, αποθηκευμένο και θερμαίνεται, για μένα είναι μονόδρομος το δοχείο διαστολής. Το δοχείο διαστολής είναι το αμορτισέρ σε μία εγκατάσταση, είτε ηλιακού, είτε θερμοσύφωνα, είτε boiler, είτε κλειστού κυκλώματος θέρμανσης και ψήξης, παρακαλώ. Και καλό θα είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να το ψάχνουμε όλο αυτό το θέμα και να καταλάβει επιτέλους ο κόσμος ότι όλα αυτά χρειάζονται για να κάνεις προστασία την επένδυσή σου. Εκεί πέρα βλέπω πάνω βάλαμε και δύο ασφαλιστικά, φίλε μου Χρήστο. Ένα βασικό, παιδιά, δεν έρθουμε ποτέ να σε πληρώσω. Έλα πιο εδώ, μην τρέπεσαι. Έλα και να τελειώνουμε, γιατί ο ήλιος άρχισε για μας. Υπόξη, παιδιά, εγώ δεν συμπλήρωσα ποτέ υγρά. Εντάξει, τι, ένα χρόνο έχεις και όλο. Δεν έχει σημασία. Τετραπέρατε κι εσύ. Μωρέ, τι έκανες εσύ. Για πες. Δεν συμπλήρωσα ποτέ υγρά. Δεν ανέβηκα ποτέ. Αυτή η βρύση, εντωμεταξύ, είναι ψυχολογικό. Δηλαδή, σου έχω πει, όταν ήμουν τσιγάκι, ανέβα. Το αφεντικό με έβαζε με τους γκουβάδες να κουβαλάω νερό και έλεγα, ρε γαμώτο, δεν μπορεί να μπει μια βρύση εκεί πάνω να τελειώνουμε. Τι με τα τυρανάει. Βέβαια, το αφεντικό μου ήταν εκείνα τα μαστόρια τα παλιά. Καλός είναι. Ήταν και είναι, βέβαια δεν είναι πλέον υδραυλικός, αλλά ήταν λίγο που κεφάλας ήταν εδώ που τα λέμε. Με έβαζε με το σφυροκάλυμο να ανοίγω τρύπες, τέλος πάντων. Θα το τεντώσουμε, θα το όσο πάει με τα ηλιακά. Βλέπω τι ηλιακά, βλέπω. Θα σας δείξω τώρα, δείτε αυτόν εδώ τον ηλιακό και πάμε τώρα απέναντι. Ναι. Δυστυχώς δεν έχουν και το δοχείο διαστολής. Σπάνιο είναι, βλέπουμε στο... Αυτό εδώ το βαρελάκι ή δοχείο διαστολής, παιδιά, κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, Χρήστο. Κάνει μεγάλη δουλειά. Ναι. Αφού βλέποντα και τα υπόλοιπα στο δάσος που βλέπουμε πάνω στις ταράτσες, σπάνια βλέπουμε να υπάρχει κάποιο δοχείο διαστολής επάνω. Δυστυχώς. Αυτό θα διορθωθεί όμως, φίλε μου Χρήστο.
Ο κόσμος ήδη άρχισε να ψάχνεται, τους βλέπω κιόλας από τα μηνύματα και τα τηλέφωνα που με παίρνει ο κόσμος. Σας έχω βάλει την ιδέα, φυσικά και δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Η συμβουλή μου είναι όμως, προσέξτε να δείτε, όσο πιο φτηνός και ας το πούμε χαμηλότερης ποιότητας είναι ένας ηλιακός, εκεί πλέον, φίλε μου Χρήστο, επιβάλλεται και το δοχείο διαστολής και όλα αυτά τα καλαμπαλίκια που βάζουμε. Δηλαδή, για μένα, βαλβίδα αντεπιστροφής, βαρέως τύπου, βάνα με τρελό ρακόρ, βρύση και βαλβίδα... Α, ναι, εδώ έχουμε και το μαγνητικό. Το αν κάνει όχι δουλειά είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Εμείς το βάλαμε ψυχολογικά, έτσι κι αλλιώς... Τα 20 ευρώ που κοστίζει περίπου, εμείς τα τρώμε σε σουβλάκια κάθε μέρα. Είμαστε σε δίαιτα, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Καθώς επίσης, όπως μου είπε ο Χρήστος και αυτή τη στιγμή το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, φίλε μου Χρήστο, δεν έχουμε ούτε μία υποψία σκουριάς οπουδήποτε στα εξαρτήματα. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή βίδες, ροδέλες, βάσεις, χιαστή, δεν βλέπουμε πουθενά σκουριά. Το boiler είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό τώρα θα έρθει ο φίλος μου Χρήστος, πάρει, είπε θα το κάνει ένα πλήσιμο, γιατί έρχεσαι συνέχεια από τυχόν κουτσουλιές και τέτοια το διορθώνεις. Γιατί και οι ίδιες οι κουτσουλιές, φίλε μου Χρήστο, είναι όξινες και τα λοιπά. Και μας κάνουν, τι μας κάνουν. Η γλάστρα εδώ πέρα θα βγάλει άλλα 2-3-5 χρόνια και μετά, επειδή είναι και πανάκριβη, 2-3 ευρώ, θα το κάνεις μια ή θα το κάνουμε γεροί να είμαστε, μάλλον πλέον θα το κάνουμε, γιατί είμαι και μόνιμος κάτοικος Δράμας. Για πες μας, φίλε μου Χρήστο, έλα πιο εδώ. Από πού βγαίνει το όνομα Δράμα? Από το Ίδωρ, Ίδραμα, Δράμα, λόγω ότι η Δράμα έχει πάρα πολλά νερά. Μπράβο. Όλη η Δράμα από κάτω είναι γεμάτη νερό. Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη που είχαμε μέχρι τώρα, ότι η πόλη της Δράμας, Δράμα σημαίνει δράμα, κλαίω, υποφέρω κτλ., δεν έχει καμία σχέση. Σχέση με το νερό που είναι από κάτω. Όλο από κάτω έχει νερό. Είναι μια πόλη μέσα στο νερό, στην κυριολεξία. Υπόψη ότι εδώ που είμαστε, από κάτω πριν είχε ποτάμι. Εδώ ακριβώς. Ήταν μήλος εδώ. Του παππού σου πιανού ήταν. Του παππού. Μπράβο. Μήλος, ναι. Αλεύρι. Με πέτρες κάνουν ποτάμι ήταν αυτό. Γι' αυτό να το διευκρινίσουμε και αυτό. Το Δράμα, η κατάσταση για την όμορφη πόλη της Δράμας δεν ισχύει. Δράμα, Ίδραμα σημαίνει ότι είναι πόλη του νερού, του Ίδωρ, στην κυριολεξία. Όλα τα σημάδια, φίλε μου Χρήστο, με οδήγησαν να γίνω πλέον μόνιμος κάτοικος Δράμας. Και το νιώθω αυτό που λέω. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουμε το μάθημα που έχουμε ξεκινήσει στο μαγαζί. Ήδη περιμένω κάποιες βάσεις από τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ώστε να κάνουμε και την τοποθέτηση του ηλιακού έξω από το μαγαζί, το οποίο θα είναι και το εργαστήριό μας, με αποδείξεις και όχι με λόγια, να σας εξηγήσουμε και να σας πούμε γιατί όλα αυτά τα ωραία πράγματα είναι απαραίτητα πλέον. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι σαν πρώτη φάση? Όχι. Όχι. Ως εδώ, καλό καλοκαίρι και συνεχίζουμε.